Πάμε τώρα στον Χρήστο Νικολαίδη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο Ισραήλ. Να ξεκινήσουμε από τη νέα βροχή ρουκετών που είχαμε στο βορρά, Χρήστο. Είχαμε για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο την εκτόξευση 20 ρουκετών από τη Χεζμπολάχ, από τον νότιο Λίβανο, εναντίον στρατιωτικών στόχων που βρίσκονται εγκαταστημένοι στο βόρειο Ισραήλ. Αυτό είχε σαν απάντηση, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, τον βομβαρδισμό όλων αυτών των στόχων, από τους οποίους ο Ισραηλινός στρατός εντόπισε ότι εκτοξεύονται αυτές οι ρουκέτες. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που έχουμε εδώ από όλες τις αρμόδιες αρχές, όπως είναι η αρχή της άμεσης βοήθειας αλλά και η αστυνομία, δεν υπήρξαν καθόλου ούτε ζημιές αλλά ούτε και θύματα, ούτε και τραυματισμοί από αυτές τις επιθέσεις. Αυτό το οποίο όμως ανησυχεί τις αρχές είναι ότι μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη δύναμη πυρός, 20 ρουκέτες μέσα σε χρονικό διάστημα λιγότερο των 16 ωρών και για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο. Αυτό το οποίο επίσης είναι χαρακτηριστικό είναι ότι έχει αλλάξει τις τελευταίες αυτές τρεις μέρες και η περιοχή στην οποία εξαπολύονται, εναντίον των οποίων εξαπολύονται αυτές οι ρουκέτες. Στην αρχή είχαμε το βόρειο Ισραήλ και το κομμάτι που βρίσκεται στην περιοχή της Χαναρίγια. Τώρα όμως έχουμε μια επέκταση των στόχων, καθώς σήμερα εξαπολύθηκαν ρουκέτες και εναντίον της Γαλιλαίας, που είναι το κομμάτι εκείνο που βρίσκεται στα σύνορα τόσο με το Λίβανο όσο και με τον... με τη Δαμασκό και με την. Χρήστο, και έχουμε. Στο τριεθνές δηλαδή, ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιορδανία. Και στην Δυτική Όχθη. Και στη Δυτική Όχθη, δυστυχώς, βλέπουμε ένα σκηνικό ενός καζανιού που βράζει. Μπορεί αυτό το οποίο είπε νωρίτερα ο Μανώλης να μην συνέβη, να ήταν ένα ακόμα fake news, ωστόσο συνέβησαν άλλα σημαντικά πράγματα. Από χθες το πρωί, οπότε χτυπήθηκε με μαχαίρι και τελικά κατέληξε, υπέκυψε στα τραύματά της μια 20χρονη αστυνομικός της συνοριακής αστυνομίας. Οι Ισραηλινές αρχές έχουν εξαπολύσει ένα ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν, εκτός από το 16χρονο δράστη ο οποίος εκτελέστηκε επί τόπου, εάν υπάρχουν και συνεργοί του, όπως υπάρχουν, αν υπάρχουν επίσης και άνθρωποι οι οποίοι τον βοήθησαν. Σε αυτό το ανθρωποκυνηγητό που συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές, έχουν συλληφθεί περισσότερα από 100 άτομα σε πόλεις όπως η Ιερουσαλήμ, αλλά και η Τζενίν, όπως επίσης και η Ναμπλούς. Είναι κάτι το οποίο παραμένει και κάνει το κλίμα εκρηκτικό, με το δεδομένο ότι στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων είχαμε 5 Παλαιστινίους νεκρούς, Σία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.